Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog βασισμένο σε ένα ερώτημα κέριο. Το οποίο αφορά βεβαίως τις γνωριμίες, το φλερτ, το dating και τις ερωτικές σχέσεις. Με ρωτά το εξής μια κοπέλα. Κυρία Θέκλα, τι γίνεται στην περίπτωση που συμβαίνει το αντίθετο της ψυχοπαθολογικής έλξης? Στο παρελθόν εδώ στο κανάλι έχουμε μιλήσει για την ψυχοπαθολογική έλξη και έχουμε εξηγήσει τι είναι. Θα σας το θυμίσω τώρα. Προτού σας το θυμίσω, θυμήθηκα να σας υπενθυμίσω. Εάν σας αρέσει το βίντεο αυτό, να πατήσετε like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βοηθήσετε το κανάλι και να πατήσετε like αν σας άρεσε. Το είπα. Πατήσετε like και να το μοιραστείτε στα κοινωνικά δίκτυα. Και επίσης, αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι, κάντε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Λοιπόν, η ψυχοπαθολογική έλξη αφορά την έντονη ερωτική επιθυμία που νιώθει ένας άνθρωπος για κάποιον άλλον άμεσα. Αυτό που η pop κουλτούρα ονομάζει κεραυνοβόλο έρωτα. Εάν με το που θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο νιώσουμε αμέσως ερωτοχτυπημένοι, υπάρχει μια εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα αυτή η έλξη που νιώθουμε για αυτόν τον άνθρωπο να είναι ψυχοπαθολογική. Δηλαδή, αν συναντήσουμε για παράδειγμα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ενώ εμείς έχουμε συνεξαρτητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μπορεί ο συνεξαρτώμενος με το που θα συναντήσει τον ναρκισσό να νιώσει κατευθείαν έντονη, ακαταμάχητη, ερωτική έλξη. Και ο λόγος είναι επειδή η ψυχοπαθολογία αυτών των δύο ανθρώπων ταιριάζει, κάνει κλικ, δηλαδή ο θήτης με το θύμα, ο νάρκισσος με το συνεξαρτώμενο, και γι' αυτό το λόγο γεννιούνται έντονα ερωτικά συναισθήματα αυτόματα. Δηλαδή, τη δουλειά την κάνει το υποσυνείδητό μας, δεν είναι με τη λογική μας, δεν είναι με το συνειδητό μας κομμάτι του εαυτού μας που αποφασίζουμε ότι θα ερωτευτούμε τον άνθρωπο αυτόν. Αυτή η έντονη έλξη είναι ψυχοπαθολογική, ακριβώς επειδή δεν είναι βασισμένη πάνω στα καλά στοιχεία που έχει αυτός ο άνθρωπος, τα οποία να τον κάνουν επιθυμητό από εμάς και αγαπητό σε εμάς, γιατί δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο αυτό, αλλά βασίζεται πάνω στα αρνητικά του στοιχεία, τα οποία είναι ξεκάθαρα. Πόσοι σκύλοι μυρίζονται το φόβο των ανθρώπων και αναστατώνονται? Πώς νιώθουμε αυτόματα την τοξικότητα και χαλιόμαστε? Με τον ίδιο τρόπο αυτόματα, σε μια περίπτωση ψυχοπαθολογικής έλξης, αυτόματα νιώθει το θύμα ότι έχει συναντήσει το θήτη wow, super duper wow, και ο θήτης ότι έχει συναντήσει ένα θύμα επίσης super duper wow. Η ψυχοπαθολογική έλξη είναι προβληματική, επικίνδυνη, και όταν με το που γνωρίζουμε κάποιον νιώθουμε άμεσα έντονα ερωτικά συναισθήματα, πρέπει να προβληματιστούμε και να μην το θεωρήσουμε καλό σημάδι. Με βάση όλα όσα συζητούμε και μαθαίνουμε εδώ στο κανάλι μας, γύρω από τις υγιείς σχέσεις, τις προβληματικές σχέσεις, τις σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης και ούτω καθεξής. Τι γίνεται όμως στην αντίθετη περίπτωση που γνωρίζουμε κάποιον, ξεκινούμε μία συνομιλία, κανονίζουμε να βγούμε, βγαίνουμε ένα ραντεβού και εκεί στο ραντεβού συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα για το πρόσωπο αυτό, ότι μας είναι αδιάφορο, ότι δεν μας ελκύει εκ πρώτης όψεως, εκ πρώτης συναντήσεως, και μπορεί το πρόσωπο εκείνο να μας λέει ότι ενδιαφέρεται για μας, να μας καταδεικνύει ότι είναι πρόθυμο, διαθέσιμο και ικανό να δημιουργήσει μια
ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, αλλά εμείς να μην νιώθουμε έλξη. Και λέει η κοπέλα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να νιώσουμε έλξη για κάποιον που δεν την έχουμε νιώσει ευθύς εξ αρχής? Λέμε όχι και χάνουμε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση? Ή μπαίνουμε σε μια σχέση χωρίς να είμαστε ερωτευμένοι και χωρίς να έχουμε συναισθήματα, χωρίς να υπάρχει έλξη? Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Είναι έτσι. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα, τα οποία ίσως να μην τα έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτό το κανάλι. Ίσως τα έχουμε ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα να υπάρχει σωματική έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων. Φτάνει να ταιριάζει ο ερωτικός τους προσανατολισμός. Δηλαδή, ένα straight άντρας με μια straight γυναίκα, ένα ομοφιλόφιλος άντρας με ένα ομοφιλόφιλο άντρα, μια ομοφιλόφιλη γυναίκα με μια ομοφιλόφιλη γυναίκα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να έχουν ερωτική επαφή μεταξύ τους. Η φύση μας έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να ζευγαρώνουμε ερωτικά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η πρωτόγονη φύση του ανθρώπου είναι πολυγαμική. Δεν είναι μονογαμική. Η φύση του ανθρώπου είναι να έχει πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους. Η φύση του ανθρώπου, του πρωτόγονου, του ανθρώπου ο οποίος ζει μέσα στη φύση, χωρίς πολιτισμό, χωρίς κουλτούρα, χωρίς οτιδήποτε. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές εδώ πώς έχουμε καταλήξει στη σημερινή εποχή να έχουμε αυτό το πρότυπο της μονογαμικής σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων ως το σχήμα που ταιριάζει καλύτερα με την ικανοποίηση των συναισθηματικών, πνευματικών, κοινωνικών, οικονομικών αναγκών μας, σε αντιδιαστολή με το πολυγαμικό σχήμα συνδεσιμότητας, το οποίο στη σύγχρονη εποχή αφήνει ακάλυπτες τις περισσότερες μας ανάγκες και δημιουργεί μια δυσκολία ρύθμισης των σχέσεών μας. Είναι θέμα καθαρά προσωπικής επιλογής και οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τις μονογαμικές ερωτικές σχέσεις. Άρα, το σώμα μας είναι φτιαγμένο, το DNA μας είναι τέτοιο, ώστε εάν αποφασίσουμε νοητικά, εάν επιτρέψουμε δηλαδή στον εαυτό μας να έχουμε πολυγαμικότητα, μπορούμε κάλλιστα να έχουμε πολυγαμικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται και πολλά για να έρθουμε σε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο σωματικά. Σε επίπεδο ορμονών, φερομονών κτλ. Σαφώς δεν ταιριάζουμε ερωτικά με όλους τους ανθρώπους. Δεν εισηγούμε εδώ ότι με οποιονδήποτε συναντηθούμε ή με οποιανδήποτε συναντηθούμε με τον οποίο δεν νιώθουμε άμεση ερωτική έλξη, ότι αν το προσπαθήσουμε και συνδεθούμε με αυτόν τον άνθρωπο θα είναι ικανοποιητική η ερωτική επαφή που θα έχουμε μέσα σε μια σχέση. Δεν το εισηγούμε αυτό. Αυτό που λέω όμως είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να ταιριάξουμε με κάποιον ερωτικά, και αυτό που καταδεικνύεται από τις έρευνες πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα και πάνω στη θεραπεία ζευγαριών είναι ότι ζευγάρια τα οποία χτίζουν υγιείς σχέσεις σε υγιή θεμέλια προστατεύουν καλύτερα και τον ερωτισμό τους. Δηλαδή, όσο πιο καλή είναι η σχέση ενός ζευγαριού, τόσο πιο καλή είναι και η ερωτική του σχέση, τόσο πιο καλή ικανοποιητική είναι και η ερωτική του επαφή. Αυτού λεχθέντος, ερχόμαστε στο προκείμενο, ότι το αναγνωρίσεις κάποιον και από την πρώτη στιγμή που θα το γνωρίσεις, να μην σου κάνει αυτό το έντονο κλικ του κεραυνοβόλου έρωτα ή slash κάθετος της ψυχοπαθολογικής έλξης, αυτό δεν σημαίνει ότι αν με τον άνθρωπο αυτό δημιουργήσεις
και χτίσεις μία υγιή ερωτική σχέση, μία ταιριαστή ερωτική σχέση, δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις ερωτικά. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και είναι πιο ουσιώδες στη σύναψη μιας ερωτικής σχέσης είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο ερωτικό επίπεδο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πρέπει να ταιριάζουν διανοητικά, δηλαδή να έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης και παρόμοιο δυναμικό σκέψης, δηλαδή να έχουν μια ευφυΐα σε παρόμοια επίπεδα. Οι άνθρωποι πρέπει να ταιριάζουν όσον αφορά στις πεποιθήσεις τους και τις απόψεις τους για τη ζωή. Εάν δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις εντελώς αντίθετες απόψεις και πεποιθήσεις για τη ζωή, θα υπάρχουν ζητήματα. Οι άνθρωποι πρέπει να ταιριάζουν στις αρέσκειες τους, στο τι τους αρέσει να κάνουν στον ελεύθερο τους χρόνο, στα χόμπι τους, στα ενδιαφέροντα τους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα, όχι συμβατικότητα, μια συμβατότητα στα θέλω, μια συμβατότητα στον τρόπο ζωής, ούτως ώστε οι δύο άνθρωποι να συνδεθούν χωρίς να καταπίνει ο ένας τον άλλον, χωρίς να προσαρμόζεται ο ένας άνθρωπος πάνω στις ανάγκες του άλλου, χωρίς να γίνεται ο ένας θήτης και ο άλλος θύμα και ούτω καθεξής. Επίσης, για να ταιριάζουν δύο άνθρωποι πρέπει να έχουν τα ίδια θέλω, με την έννοια του ότι πρέπει και οι δύο να θέλουν το ίδιο είδος σχέσης. Δηλαδή γίνεται ο ένας να θέλει γάμο και ο άλλος να θέλει να έχουν μια σχέση από απόσταση. Ή δεν γίνεται ο ένας να θέλει συγκατοίκηση και ο άλλος να θέλει μια σχέση στην οποία να συναντιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Θα υπάρξει θέμα εκεί πέρα, θα υπάρξει σύγκρουση. Άρα, για να δημιουργήσουμε μια σχέση ερωτική η οποία να έχει γερά θεμέλια, πρέπει να τη δημιουργήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει παρόμοιες αρχές και αξίες με εμάς, να έχει παρόμοιο τρόπο σκέψης και λειτουργικότητας με εμάς και να θέλει τα ίδια πράγματα που θέλουμε και εμείς. Όταν τα επιτύχουμε όλα αυτά, δηλαδή όταν συνδεθούμε με έναν άνθρωπο που όντως έχει αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά, τότε το κομμάτι της ερωτικής έλξης είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται. Δηλαδή, για να φτάσεις στο σημείο να καταλήξεις στο ότι με κάποιον άνθρωπο ταιριάζεται σε όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, σημαίνει ότι θα κάνεις κάποιες συζητήσεις, θα κάνεις κάποιες συναντήσεις, θα έχεις αλληλεπιδράσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μία σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων. Αυτή η ίδια σύνδεση μερικές φορές δημιουργείται και μεταξύ αντέρια των ανθρώπων, στο οποίο έχουν συχνά επαφή. Πόσες φορές τι κάνει δύο άνθρωποι να συνεργάζονται, να δουλεύουν μαζί στον ίδιο χώρο, να έχουν μια γειτονία και από τις πολλές επαφές που έχουν μεταξύ τους να καταλήξουν να ερωτευτούν ο ένας τον άλλο χωρίς να ταιριάζουν. Σταδιακά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με μια γνωριμία που γίνεται επί σκοπού. Αν παίρνουμε στα σοβαρά τις γνωριμίες μας και αν παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας και την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε μια σχέση και εμείς και ο άλλος, από τις συναντήσεις που θα έχουμε με εκείνον τον άνθρωπο μέχρι να καταλήξουμε στο ότι ταιριάζουμε και να αποφασίσουμε και να αποφασίσει και να αποφασίσουμε εμείς και να αποφασίσουμε ποιο και να αποφασίσουμε όλοι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί και η έλξη. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν το έχουμε καθόλου στο μυαλό μας. Επηρεασμένοι από την pop κουλτούρα και επηρεασμένοι από όλες αυτές τις πεποιθήσεις, τις λαθεμένες που έχουμε. Όλες αυτές οι ρομαντικές κομεντί, όλες αυτές οι ταινίες έχουν και σου δίνουν μια πολύ ιδανική εικόνα ότι γνωρίζονται οι άνθρωποι και μετά που θα γνωριστούν και ραυλοβολούνται ερωτικά. Ερωτεύονται αμέσως και μετά μπορεί να έχουν έτσι είναι οι πλοκές των ερωτικών κομμεντί, μπορεί να έχουν το ρομαντικό κομμεντί, μπορεί να έχουν διάφορες δυσκολίες μέχρι να είναι μαζί, αλλά ήδη είναι ερωτευμένοι και με το που είναι μαζί είναι όλα τέλεια. Είναι όλα τέλεια και στο ερωτικό κομμάτι και στο σεξουαλικό.
Ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζουμε είναι η σεξουαλική συμβατότητα δύο συντρόφων. Δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Ότι με κάποιους ανθρώπους είμαστε σεξουαλικά συμβατοί και με κάποιους όχι. Και δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις στις αρχές μιας γνωριμίας την οποία τη βλέπουμε με σοβαρότητα. Δηλαδή πιο εύκολα θα γίνει μια συζήτηση σεξουαλικής φύσης, μάλλον μια διερεύνηση σεξουαλικής φύσης σε μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ δύο ανθρώπων που ψάχνουν ο καθένας να βρει έναν περιστασιακό ερωτικό σύντροφο, παρά σε μια σε έναν dating που γίνεται μεταξύ δύο ανθρώπων που είτε τους έχουν συστηθεί κάποιοι άλλοι ή έχουν αλληλοσυστηθεί μέσα σε μια εφαρμογή γνωριμιών και το βλέπουν τον εαυτό τους σοβαρά και βλέπουν την πιθανότητα δημιουργίας σχέσης σοβαρά. Οπότε οι συζητήσεις που κάνουν έχουν μια αλφα σοβαρότητα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για το σεξ. Πρέπει όμως να συζητάμε και για το σεξ. Πρέπει να συζητάμε προτού κάνουμε σεξ. Πρέπει να παίρνουμε κάποιες πληροφορίες από τον άλλο άνθρωπο και να δίνουμε κι εμείς κάποιες πληροφορίες στον άλλο άνθρωπο αφορούν τη σεξουαλική μας συμβατότητα. Καταρχάς, είμαστε και οι δύο άνθρωποι σεξουαλικοί. Έχουμε και οι δύο άνθρωποι επιθυμία για σεξ ή ο ένας από τους δύο είναι ασεξουαλ. Έχουμε κάνει ένα βίντεο πρόσφατα που έχουμε μιλήσει για την ασεξουαλικότητα. Είπαμε ότι 1% περίπου του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως ασεξουαλ. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι το σεξ δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει, μπορεί όμως να τους ενδιαφέρει να κάνουν ρομαντικές σχέσεις. Είναι τέλειο τέριασμα αν δύο άνθρωποι είναι ασεξουαλ και θέλουν να έχουν ρομαντικές συνδέσεις, θα φτιάξουν μεταξύ τους. Τέλειο τέριασμα. Είναι ατελές τέριασμα όμως αν ένας από τους δύο έχει υψηλή λίπητο και ο άλλος είναι ασεξουαλ. Αν ο ένας έχει υψηλή λίπητο και ο άλλος έχει χαμηλή λίπητο, αν ο ένας έχει υψηλή λίπητο και ο άλλος έχει μέτρια λίπητο, κάτι πάει να γίνει. Αν ο ένας έχει μέτρια και ο άλλος χαμηλή, πάλι κάτι πάει να γίνει. Αν έχουν και δυο χαμηλή, μια χαρά. Αν έχουν και δυο υψηλή, μια χαρά. Αν έχουν και δυο μέτρια λίπητο, μια χαρά. Όταν λέμε λίπητο, εννοούμε το πάθος. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τον καιρό του Φρόιντ. Λίπητο, λιπηδικός. Και αφορά το πόσο συχνά ένας άνθρωπος έχει σεξουαλικές επιθυμίες. Δηλαδή, ρωτάμε στις σχέσεις σου τις προηγούμενες, γενικότερα, πόσο συχνά θα ήθελες να κάνεις σεξ. Αν ο ένας από τους δύο λέει, εγώ θα ήθελα να κάνω σεξ κάθε μέρα, και ο άλλος λέει, α, μια φορά το μήνα, ή μια φορά στις δύο εβδομάδες, εκεί υπάρχει ζήτημα σεξουαλικής ασυμβατότητας, διαφορετικής λίπητος, διαφορετικότητας επιθυμίας. Το πώς λειτουργούμε σεξουαλικά έχει να κάνει και με το ποιοι είμαστε και με το πώς είναι φτιαγμένο το σώμα μας και με το πώς έχουμε καταλήξει να λειτουργούμε. Δηλαδή, πολλοί από εμάς, μέσω των εμπειριών μας, έχουμε καταλήξει, για παράδειγμα, να ευχαριστιόμαστε το σεξ και να θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας σχέσης και να θέλαμε, για παράδειγμα, να είχαμε ερωτική επαφή μέρα παραμέρα στην περίπτωση που είμαστε σε γάμο, σε σχέση. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν αποφασίσει ότι δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το σεξ και είναι κάτι το οποίο θα το έκαναν ευχαρίστως, αλλά μια φορά την εβδομάδα και όχι περισσότερο. Κάποιοι άλλοι, όπως είπα προηγουμένως, μπορεί να αυτοπροσδιορίσουν σαν sexual, να λένε δεν μ' αρέσει το σεξ, δεν το θέλω. Εάν μας αρέσει το σεξ, πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό για να δούμε αν αρέσει το σεξ και στον άλλο. Εδώ θέλω να πω ότι δεν τίθεται θέμα shaming, ούτε για κάποιον που του αρέσει πολύ το σεξ, ούτε για κάποιον που του αρέσει λίγο το σεξ, ούτε για κάποιον που δεν του αρέσει καθόλου το σεξ. Είναι θέμα αρέσκειας. Εντάξει. Σου αρέσει να κάνεις γυμναστική, με γεια σου, με χαρά σου να κάνεις. Δεν σου αρέσει γυμναστική, με γεια σου, με χαρά σου να μην κάνεις γυμναστική. Μπορούμε να τροπιάζουμε τους άλλους ούτε γιατί έχουν υψηλή λίπητο, ούτε γιατί έχουν χαμηλή λίπητο ή έχουν απουσία λίπητο. Ο καθένας είναι όπως είναι. Αυτό που είναι καλή ιδέα να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίζουμε στους άλλους το πού στεκόμαστε εμείς, το πώς είμαστε εμείς, ούτως ώστε να γίνει ένα τέριασμα του οποίου να είναι υγιές. Επίσης, πέραν από τη σεξουαλική επιθυμία και τη συχνότητα των ερωτικών ενόχων, υπάρχει και το θέμα της λειτουργικότητας. Το θέμα της διάρκειας.
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν μια ερωτική επαφή, η οποία να μην υπερβαίνει τα 5 ή 10 λεπτά, μιλάω για τη δίσδυση μέχρι το τέλος. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να έχουν μια ερωτική επαφή, η οποία να είναι πιο μακροχρόνια. Αυτά πρέπει να συζητιούνται από την αρχή για να δούμε αν ταιριάζουν. Επίσης, οποιοδήποτε έχει κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία, εκτός του ότι οφείλει να πάει σε γιατρό να την επιλύσει, προτού δημιουργήσει μια σχέση. Αλλά πες ότι κάποιος στο παρελθόν είχε παρουσιάσει κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία, είτε άντρας είτε γυναίκα, πήγε στο γιατρό, ο γιατρός έχει δώσει κάποια θεραπεία, αλλά ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί αυτή τη δυσλειτουργία. Πρέπει να το πεις. Πρέπει να το πεις. Και ο άλλος να αποφασίσει συνειδητά αν θέλει να μπει σε σχέση μαζί σου και αν θέλει να το δουλέψετε μαζί προκειμένου να το ξεπεράσεις ή αν να βρείτε πιο δημιουργικούς τρόπους για να απολαύσετε την ερωτική σας ζωή χωρίς απαραίτητο στη δίσδυση, για παράδειγμα. Μιλάω ανοιχτά. Ναι. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αδυναμία στήσης. Έχει άνδρες που έχουν αδυναμία στήσης. Έχει άνδρες οι οποίοι έχουν το ζήτημα της πρόορης εξπερμάτισης. Υπάρχουν θεραπείες γι' αυτά. Πάνε στον ουρολόγο ή στον ουρολόγο ανδρολόγο, ο οποίος σε συνεργασία μαζί και με ψυχολόγο και με ψυχίατρο θα δώσει μια θεραπεία, η οποία γίνεται καλύτερο όταν γίνεται από κοινό από το ζευγάρι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις που αυτή η αδυναμία στήσης δεν θεραπεύεται. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν μια περιφερική διαβητική νευροπάθεια που να καταστρέψει το νευρικό σύστημα εκεί πέρα ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ζευγάρι μπορεί να έχει μια πολύ ικανοποιητική ερωτική ζωή, φτάνει να μιλήσουν αρνητικά μεταξύ τους και φτάνει να συνεργαστούν ουσιαστικά, ούτως ώστε η ερωτική τους επαφή να ικανοποιεί και τους δύο ανθρώπους. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ στα σχόλια, όταν διαβάζω σχόλια του στυλ τι γίνεται με τους άντρες που δεν τους κάνει κούκου. Δηλαδή οι γυναίκες να μιλούμε εμείς ανδρεσμό και να μιλάνε περιπαιχτικά για το πρόβλημα της αδυναμίας στήσης. Όπως επίσης να βριάζω και να μπορούμε να κάποιος μιλάει για ψυχρές και ενοργασμικές γυναίκες. Η σεξουαλική μας υγεία είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε εύκολα, δεν μιλάμε ανοιχτά και δεν έχουμε και γνώσεις. Η γυναίκα πρέπει να πάει στο γυναικολόγο της, εάν αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα, ο οποίος μπορεί να την παραπέμψει και σε ουρολόγο και γυναικουρολόγο. Ο άντρας πρέπει να πηγαίνει στον ουρολόγο του, ο οποίος μπορεί να είναι και ανδρολόγος ή μπορεί να τον παραπέμψει και σε ανδρολόγο και γενικότερα ένα ζευγάρι πρέπει να μιλάει ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα και να προσπαθούν να βελτιώνουν την ερωτική του ζωή και στην αρχή μιας γνωριμίας να δούμε αν υπάρχει συμβατότητα. Και συμβατότητα είναι να μιλούμε και πιο ανοιχτά για ένα ζήτημα, να είμαστε σε κάθαρη όσον αφορά τις επιθυμίες μας, όσον αφορά στις προτιμήσεις μας, όσον αφορά στις τεχνικές μας και στις πρακτικές μας και επίσης να είμαστε ξεκάθαροι για το αν είμαστε διατεθειμένοι οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει να συνεργαστούμε για να το επιλύσουμε ή αν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάμε για αυτά τα θέματα, κάνουμε σαν να μην υπάρχουν, όταν μας μιλήσει ο άλλος ενοχλούμαστε κλπ. Αυτό είναι σημαντικό να δούμε. Αν υπάρχει σεξουαλική συμβατότητα. Όχι αν υπάρχει κεραυνοβόλος έλξη από την αρχή, όπου πολύ πιθανό να είναι ψυχοπαθολογική έλξη. Μπορεί να ακούγεται κάπως προκλητικό και ιδιαιτέρως τολμηρό αυτό που εισηγούμε στις πρώτες συναντήσεις δύο ανθρώπων, στις πρώτες συναντήσεις γνωριμίας και που κοιτάζουν να ταιριάζουν για να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση, να συζητήσουν τόσο ανοιχτά για το σεξ, όμως πιστέψτε με, είναι απαραίτητο. Έχοντας μια πολύ μακρόχρονη πείρα, δουλεύοντας με ζευγάρια για πάνω από 20 χρόνια, πιστέψτε με, τα προβλήματα σεξουαλικής επικοινωνίας, σεξουαλικής λειτουργικότητας ενός ζευγαριού είναι πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε, από όσο νομίζουμε ότι είναι, μπορεί πολύ πιο εύκολα να συμβούν και είναι πολύ πιο σημαντικά από το αν υπάρχει έλξη στο πρώτο ραντεβού ή στο δεύτερο ή στο τρίτο. Εδώ θα σας πω
ότι γνωρίζω ζευγάρια, στο οποίο για παράδειγμα, εφόσον είναι η γυναίκα που μας στέλνει εδώ το email, στο οποίο η γυναίκα ερωτοχτυπήθηκε κατάφορα με το που γνώρισε τον άνδρα, τον ήθελε και τον θέλει πάρα πολύ και στο κρεβάτι δεν κάνουν και πολλά πράγματα, ίσως γιατί δεν έχουν ταιριάξει, δεν έχουν συμφωνήσει, δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο, δεν έχουν τον ίδιο ερωτικό προσανατολισμό, δεν έχουν το ίδιο επίπεδο λίπητο κλπ. Και αντιστοίχως και άντρες. Δηλαδή αυτή η εικόνα ότι αν νιώσω έντονη ερωτική έλξη για κάποιον, τότε σημαίνει ότι και το σεξ θα είναι τέλειο και θα είναι τέλειο μακροχρόνια, δεν ισχύει. Είχαμε κάνει ένα βίντεο παλιότερο όπου μιλήσαμε για την έντονη ψυχοπαθολογική έλξη και το καλό σεξ και είπαμε ότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είτε είναι πολύ καλό το σεξ στην αρχή και στη συνέχεια φθήνει εντελώς όπως ακριβώς φθήνει και η σχέση, είτε ενώ είναι πολύ έντονη η έλξη, το σεξ δεν είναι καλό. Το καλό σεξ δεν έχει να κάνει με τον τρελό έρωτα και τον κεραυνοβόλο έρωτα. Το καλό σεξ έχει να κάνει με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι καλά με τον εαυτό τους, έχουν καλή ψυχική και σωματική υγεία, είναι με τη θέληση τους μαζί ο ένας με τον άλλο και η απόφασή τους για να είναι μαζί είναι βασισμένη πάνω σε κοινές αρχές, αξίες, ιδανικά, τρόπος ζωής, αποφάσεις, πεπιθήσεις, θέλω κλπ. Δεν είναι τα πράγματα μαγικά στις ερωτικές σχέσεις. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι που έτσι εντελώς ξαφνικά είναι θέμα τύχης και θα τύχει να έρθει μπροστά σου ένας τέλειος που θα νιώσεις αμέσως τέλεια και θα τον ερωτευτείς παντέλεια και θα είναι όλα τέλεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οπότε, η γνώμη μου είναι όταν συναντούμε έναν άνθρωπο να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ιδιότητες έχει, τι πεποιθήσεις έχει, τι τρόπος ζωής έχει, τι απόψεις έχει, αν μας ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος, αν δεν μας ταιριάζει, αν υπάρχει μία σύμπραξη, αν μπορεί να γίνει μία σύμπραξη των συμφερόντων των δύο μερών και όχι δεν έχουμε ερωτευτεί και ραυνοβόλα των άλλων κλπ. Τροφή για σκέψη και για τα θέματα σεξουαλικότητας λειτουργιών να μιλήσουμε και άλλη φορά σε άλλο βίντεο πιο αναλυτικά.